Καλησπέρα κύριε Έντισον. Μια εκπομπή με μουσικές αναμνήσεις. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Παπαστεφάνου. Απόψε ο Κώστας Μελίδης θα έχει την τεχνική επιμέλεια. Απόψε λοιπόν θα αρχίσουμε με μια ηχογράφηση από τα ηρωικά χρόνια του φωνόγραφου. Μια ηχογράφηση που έγινε τον Απρίλιο του 1904 στο Μιλάνο, στο ξενοδοχείο Continental, και που συνδυάζει τη φωνή ενός διάσημου τενόρου με το ακομπανιαμέντο ενός επίσης διάσημου συνθέτη. Ακούστε λοιπόν τη ματινάτα του Λέων Καβάλο από τη φωνή του Ερίκο Καρούζο. Στο πιάνο ο ίδιος ο Λέων Καβάλο. Από ηχογράφηση του 1904 ακούσαμε την ματινάτα του Λέων Καβάλο με τον Ερίκο Καρούζο και τον ίδιο το συνθέτη στο πιάνο. Και από το Μιλάνο του 1904 στην Αθήνα της εποχής γύρω στα 30. Εκείνο τον καιρό γνώριζε τις πρώτες του επιτυχίες στο θέατρο και το τραγούδι «Ο Χρήστος Χερόπουλος». Ένα από τα τραγούδια της οπερέτας «Γυναίκες, γυναίκες» ήταν το βάλς «Νινέτα, Νανίνα, Νινών και Νανά» που θα ξανακούσουμε τώρα από τη φωνή του τενόρου Μιχάλη Θωμάκου. Συνοδεύει, όπως γράφει η ετικέτα του δίσκου, μεγάλη ορχήστρα με τη διεύθυνση του Γρηγόρη Κωνσταντινίδη. Κόψε ένα άλμπουμ σε βίζα πολύ παλιό στην σόμπα κοντά τη σβηστή. Γυρνούσα τα φύλλα χωρίς καθόλου να μιλώ, μονάχος και η πόρτα κλειστή. Και ξάφνου τριγύρω με ζώσα γέλια και σκυλιά, καπάλια σαν τα καστανά. Μέσα σιγαλιά τα αγκάλια σαν όλα σαν αμνήνατα μια νύρα μην όργανα να πάψε κανέτα μου σαν σίδα ξανά. Μια μέρα
Και το επόμενο τραγούδι ξεκίνησε από το θέατρο, αλλά στα μέσα της δεκαετίας του 30. Εκείνη την εποχή γνώρισαν μεγάλη επιτυχία στο μουσικό θέατρο τα Μενιδιάτικα, όπως τα λέγανε νούμερα. Η επιτυχία αυτή έδωσε την ιδέα να γραφτούν τραγούδια πάνω στους ρυθμούς της δημοτικής μουσικής με θέματα παρμένα από τη ζωή στο ύπαιθρο. Αυτά είναι τα δημοτικοφανή τραγούδια που συνέχισαν να γνωρίζουν επιτυχία και τα επόμενα 20 χρόνια, με αποκορύφωμα τα τραγούδια της Χατζοπούλου το 57-58. Ας ακούσουμε τώρα όμως ένα από τα τραγούδια που είναι υπεύθυνα για αυτή τη μόδα. Είναι η Μάρο του Θεόφραστου Σακελαρίδη σε στίχους Αλέκου Σακελάριου. Τραγουδά ο Νίκος Γούναρης, συνοδεία ορχήστρας Μιχάλης Σουγιούρ. Στο χωριό τόσα παιδιά είχε πάρει από τη Μάρη η Μαριό την ευωδιά. Κι αν χαρδιές είχαν σκαλίσει στις ίδιες και στη Λέλια, δεν τις είχαν μυρίσει για ματιές και για φιλιά. Όλοι μπρος τις ηλεβέντες νιώθανε ντροπή. Μόνο με ένας δυο κουβέντες τόλμησε να πει: Μάρο, Μάρο, μια φορά εν τα νιάτα. Μάρο, Μάρο, τις ντροπές παράτα. Του κορμιού την πρώτη γρήκα, μη την επιλάς για πρίκα, μη με διώχνεις τώρα που σε βρήκα. Περάσανε τα χρόνια το χωριό κι αυτό το γέρνα. Είχαν στα μαλλιά τα χιόνια κι η Μαριό σκύφτη περνά. Τι θυμούνται μόνο οι γέροι και τις λένε ψιθυρίστα. Κι οι ελιές μιλούν στα γέροι κι ίσως κλαίν τραγουδίστα. Κι η Μαριό γερόντο κόρη τώρα σκυθροπή. Σαν ήχο άκουει τα γόρη του της είχε πει. Μάρο, Μάρο, μια φορά εν τα νιάτα. Μάρο, Μάρο, τις ντροπές παράτα. Του κορμιού την πρώτη γλύκα, μη την εφυλάς για τρίκα, μη με διώχνεις τώρα που σε βρήκα. Μια φορά εν τα νιάτα. Μάρο, Μάρο, τις ντροπές παράτα. Του κορμιού την πρώτη γλύκα, μη την εφυλάς για τρίκα, μη με διώχνεις τώρα που σε βρήκα. Καλή ζωή στο χωριό, ας ακούσουμε όμως τώρα κάτι άλλο. Μια ηχογράφηση που έγινε στις 29 Νοεμβρίου του 1938. Είναι η ορχήστρα του Τόμι Ντόρσεϊ που γνώριζε δόξες τότε, στο πολεμικό τραγούδι της Χαβάης. Thank you.
τραγούδι της Χαβάης, λοιπόν, σε ηχογράφηση του 1938 με την ορχήστρα Tommy Dorsey. Και αφού βρεθήκαμε σε πολεμοχαρές κλίμα, ας ακούσουμε τώρα και το τραγούδι «Θα σε εκδικηθώ», που έλεγε την ίδια εκείνη εποχή η Κάκια Μέντρη. Είναι ένα ταγκό του Θόδωρου Παπαδόπουλου. Την Κάκια Μέντρη συνοδεύει η ορχήστρα του Κώστα Γιαννίδη. Μη μου πεις πως μ' αγαπούσες κάθε τόσο, μ' απαντούσες τον καθένα, μοίραζες φιλιά. Με το ψέμα εσύ πλασμένη, μες στο έσχος βουτυγμένη, γλένταγες σε κάθε αγκαλιά. Μη τα ρεις ότι δεν θα σε εκδικηθώ, μια στερνή σου ακονιά σαν θυμηθώ. Άφωνη ήταν η καρδιά σου, ψεύτηκα τα δάκρυα σου κι η αγάπη σου κοιτάξε πια. Θα σε εκδικηθώ, μ' όποιο κι αν θα σε, θα σε εκδικηθώ. Ξαναγυρίσουμε όμως την ορχήστρα του Tommy Dorsey. Αυτή τη φορά θα ακούσουμε ένα δίσκο που ηχογραφήθηκε στις 23 Μαΐου του 1940. Αυτό που δίνει πρόσθετο ενδιαφέρον είναι η παρουσία στα φωνητικά του νεότατου τότε Frank Sinatra μαζί με τους Pied Pipers. I'll never smile again. Δεν θα ξαναχαμογελάσω ποτέ πια. What good would it do? For tears would fill my eyes, my heart would realize that all. Start to
again until I smile at you. Ηχογράφηση του 1940 είναι και αυτή που ακούμε τώρα. Ακριβής ημερομηνία 19 Φεβρουαρίου. Η ορχήστρα του Ξαβιέ Κουγκάτ παίζει το Σιμπονέι του Λεκουόνα. Και ο ήχος αυτός μας φέρνει στο νου μεγάλα πολυτελή ξενοδοχεία, τεράστιες αμμουδιές, φοινικόδεντρα, όλη αυτή τη βιτρίνα της ευημερίας που τόσο καλλιέργησε ο αμερικάνικος μουσικοχορευτικός κινηματογράφος στα χρόνια του 40. Χρόνια του 40 λοιπόν. Πραγματικά έτσι ήταν τα βράδια της μεταπολεμικής Αθήνας, όπως τα περιγράφει η Κούλα Νικολαίδη στο τραγούδι των Νικολαίδη Ιακωβίδη. Φώτινα, ανάψανε ξανά και φάνηκε η πουλιά.
πράσινη πάνω στο γιάσεμι στις βιόλες και στα κρίνα. Λάμπει γεμάτη ομορφιά κι είναι όλη χρύσα πια απόψε η Αθήνα. Βράδια γλυκά της Αθήνας που θα ρίσω φεγγάρι χρυσάφι κι ας είμαι σκορπά στη γη. Βράδια γλυκά της Αθήνας που στο φως περνάτε εσείς και την αυγή. Βράδια τρελά μαγεμένα που δεν τα δά άλλου πουθενά και στα στενά μια κιθάρα στη πένα. Τραγούδια γλυκά μας κορπά τσιγανά. Και στιγμή σκορπά στη γη. Βράδια γλυκά της Αθήνας που στο φως περνάτε εσείς και την αυγή. Βράδια τρελά μαγεμένα που δεν τα δά άλλου πουθενά και στα στενά μια κιθάρα στη πένα. Τραγούδια γλυκά μας σκορπά στη γανά. Ανατολίτικο χρώμα στην εκπομπή μας τώρα και η υπογραφή του Βασίλη Τσιτσάνη στο τραγούδι «Αργοσβήνης μόνη». Τραγουδούν η Ιωάννα Γεωργακοπούλου και ο Στελάκης Πεπινιάδης. Yeah.
Από το δεύτερο πρόγραμμα, ο Γιώργος Παπαστεφάνου σας θυμίζει παλιές ηχογραφήσεις στην εκπομπή «Καλησπέρα κύριε Έντισον». Και να τώρα, ο Τζόνι που τόσο αγαπήσαμε, με την Μέρι Φόρντ και τον Λες Πολ. Always knew that he would be, but I never caught his eye. He would always pass me by, never had a glance for me. Though I loved him from the start, and I told my eager heart, Johnny is the boy for me. Doesn't know my name, I will play a waiting game, knowing he will come to me. Ever since the world began, woman always got her man, and Johnny is the boy for me. To say, darling, will you marry me? It was easy to decide. Yes, my darling, I replied, Johnny, you're the boy for me. Johnny, you're the boy for me. Τον Johnny τον ακούγαμε πολύ από το ραδιόφωνο γύρω στο 53-54. Στην ίδια εποχή ανήκει και το τραγούδι «Born to be with you» που μας ξαναφέρουν τώρα οι Four Lads.